Λοιπόν. Ακούστε τώρα. Γιατί με πονάει κάθε φορά που το διαπιστώνω. Είτε στα τηλέφωνα, είτε στις κουβέντες μας, είτε στην εξομολόγηση. Με πονάει, μωρέ, να απελπίζεστε με ό,τι αμαρτία έχει γίνει στη ζωή σας. Ο Θεούλης μας αγαπάει ακόμα και τα λάθη μας και μας θέλει όλο αυτό να το παλέψουμε με χαρά και με ομορφιά μέσα μας. Μην απελπίζεστε. Ακούστε τώρα μια ιστοριούλα που την έχω διαβάσει πολλές φορές στο χειροτικό. Στην ζωή του Αγίου Αντωνίου είναι αυτό. Δέστε σε ποιον Άγιο είναι. Πήγαινε ένα καλό γεράκι και του λέει, γεροντά, έχω αμαρτήσει. Τι παιδάκι μου, να βρει γεροντά κάτι σαρκικό. Δεν λέει εκεί ποιο είναι και δεν έχει και νόημα. Του λέει ο γεροντάς, εντάξει, σήκω παιδί μου, άτε. Φύγε ξανά, περπάτα τη ζωή, κάνε την πνευματική σου άσκηση και τον αγώνα σου και μην χαλιέσαι. Χάρηκε το καλογεράκι. Πήρε την ευχούλα του, έφυγε. Μετά από λίγες μέρες όμως, το ξαναρίχνει ο διαβολάκος. Ξαναπάει, γέροντα, πάλι αμάρτησα. Πάλι σήκω παιδί μου. Ξαναχαίρεται το καλογεράκι. Ξανασηκώνεται, παίρνει την ευχή του γέροντα, φεύγει. Μετά από λίγες μέρες όμως ξαναπάει πάλι. Πάλι αμάρτησα. Πάλι κοιτούσε το γεροντά του στα μάτια. Σήκω παιδί μου! Το κάνει αυτό 6, 7, 10 φορές, δεν θυμάμαι πόσες λέει το βιβλίο. Τη δέκατη όμως φορά πάει εκεί χαμηλωμένα τα μάτια. Μαυρισμένο το πρόσωπο. Απογοητευμένος. Γεροντά, άσε. Αμάρτησα. Αλλά άστο ρε γέροντα, δεν έχω ελπίδα. Και τότε ο Άγιος, πω παιδάκι μου, τι μεγάλη αμαρτία που έκανες τώρα. Το καλογεράκι όμως με την αγαθοσύνη του το απαντάει, γέροντα, την ίδια αμαρτία έκανα. Όχι, παιδάκι μου, αυτήν. Την άλλη την αμαρτία, ποια γέροντα. Την απελπισία, παιδί μου. Αυτή είναι η μεγάλη, η τρανή, η αμαρτία που πονάει το Θεό. Οι άλλες, με κάποια κυρελέησον, με κάποια συγχώρα με Θεέ μου και με την ευχούλα του πνευματικού, φεύγουν από μπροστά, καθαρίζουν, καθαρίζουν οι αμαρτίες. Ελάτε, εδώ είναι πνευματικός, εκεί είναι η πνευματική όλη. Σας περιμένουμε. Αλλά έλεγε και ο Παΐσος, να βρείτε πνευματικό γέροντα που σας αναπαύει, που χαίρεται όταν πάτε εκεί και που σας αγαπάει και σας δείχνει ποια είναι και η αγάπη του Θεού. Εκεί, μωρέ, σαν τον Άσο το γιο που ο πατέρας τρελάθηκε που τον είδε και τον αγάπησε και τον αγκάλιασε. Μη κοιοτεύετε λοιπόν με τα λάθη, μη κοιοτεύετε με τις αμαρτίες, αλλά και μη τις αφήνετε, μωρέ, στην πλάτη εδώ και στην καρδιά εδώ και στο μυαλό εδώ. Διώξτε τες. Ένας τρόπος όμως υπάρχει να τις διώξουμε. Να πάμε στον κάθε Παπαχρίστο. Και ο Παπαχρίστος, και ο κάθε Παπαχρίστος είναι εδώ. Άιντε, εδώ είναι και περιμένει.